Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Σούρλα, τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριε Σούρλα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σούρλα, έχετε παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Θα ήθελα από εσάς ένα πρώτο σχόλιο και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με το θέμα της δικαιοσύνης. Ναι, πώς παρακολουθώ. Πιστεύω και όλοι, αν και μερικοί άργησαν να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν κάποια στοιχεία τα οποία ήταν γνωστά. Τώρα βέβαια μετά από μια δολοφονική ενέργεια, εκ των πραγμάτων, κορυφαίνεται η αγωνία, το ενδιαφέρον και ο προβληματισμός των πολιτών. Βλέπετε ότι πολλές φορές χρειάζεται να χυθεί αίμα για να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα. Να κινητοποιηθούν οι κρατικοί μηχανισμοί, κύριε Σούρλα. Πώς? Να κινητοποιηθούν οι κρατικοί μηχανισμοί. Ναι. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση, τα αντανακλαστικά της δεν ήταν τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε? Δεν ξέρω πόσο ακριβώς αυτά που παρακολουθώ. Πραγματικά πάντα υπάρχουν περιθώρια για κάτι περισσότερο. Εγώ όμως δεν μπορούσα να έχω την πληροφόρηση που έχουν τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης και επομένως για να αξιολογήσω αυτή την συμπεριφορά τους δεν είναι εύκολο. Δεν το αποφεύγω, αλλά έτσι είναι. Φαίνεται όμως ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια για κάτι περισσότερο. Αλλά όμως, κύριε Κωνσταντίνο, κοιτάξτε, εδώ μπαίνουν ζητήματα τα οποία δεν σχολιάζονται από τα μέσα ενημέρωσης και από τους πολιτικούς ακόμα. Άλλο η οργάνωση της Χρυσής Αυγής και άλλο οι ψηφοφόροι. Είναι κάποια πράγματα διαφορετικά. Επιτρέψτε μου, κύριε Σούρλα, να σας ρωτήσω. Από την πρώτη στιγμή τέθηκε το θέμα να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή. Συνταγματολόγοι ανέφεραν πως κανένα κόμμα δεν μπορεί να τεθεί εκτός νόμου. Εκτός από τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος συνταγματολόγος αρχηγός βέβαια κάποιου του ΠΑΣΟΚ τώρα, είπε ότι να τεθεί εκτός νόμου. Ρητά το ανέφερε. Ναι, η έγκριτη νομική είναι, εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος, ούτε καν νομικός είμαι. Πιστεύω ότι αυτό δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα, ούτε μπορεί να παραβιάσουμε το Σύνταγμα. Δεν είναι όμως το θέμα αυτό, ούτε εκτός νόμου, ούτε κάτι άλλο. Το θέμα είναι να βγει έξω από την Βουλή, να καταδικαστεί από την εκλογική βάση, από τους Έλληνες πολίτες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Σούρλα, κατά τη γνώμη σας? Αυτό θα μπορούσε να γίνει και πρέπει να γίνει όταν αναδειχθεί αυτή η εγκληματική τους δράση, να αποκαλυφθεί σε όλη την έκταση και όταν, προσέξτε το σπουδαιότερο, μελετήσουμε τα αίτια των πολιτών, τους λόγους που τους οδήγησαν στο να ψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή. Αυτό όμως, επιμελώς, από ό,τι παρακολουθώ, το αποφεύγουμε. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Για να το πούμε, είμαι απέναντι από τη Χρυσή Αυγή, ούτε καν θέλω να τους σκέφτομαι, αλλά όμως, από την άλλη μεριά, πρέπει να δούμε και τα δικά μας. Πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση της εξαθλίωσης. Να δούμε ποιοι και πόσο φταίει ο καθένας μας. Και εγώ μέσα σε αυτούς. Όλοι, το πολιτικό σύστημα. Όπως το είπατε, ο καθένας μας. Ο καθένας. Το ένα πολιτικό σύστημα το οποίο εξαπίζει, καταρρεύσει. Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Δεν δικαιούμαστε να το κρατήσουμε όπως είναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να το αναστηλώσουμε, όχι μόνο, να το αναγεννήσουμε το σύστημα αυτό. Αλλά αυτό βλέπετε αποφεύγουμε, διότι θα φυγούν μεγάλα συμφέροντα. Πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, έτσι, και άλλοι παράμετροι. Άρα, εδώ, να χρησιμοποιήσω ένα ιατρικό όρο, η θεραπεία δεν μπορεί να είναι συμπτωματική. Όταν έχω έναν άρρωστο, θα δώσω ασπιρίνη για να πέσει πυρετός, αλλά όμως ταυτόχρονα θα ψάξω να βρω ποιο είναι το αίτιο το οποίο προκάλεσε την πάθηση αυτή, τη λίμωξη, για να κάνω αντιβίωση. Και όταν διαπιστώσω λοιπόν ότι έχω σοβαρό πρόβλημα, θα κάνω και χημειοθεραπεία για να μην έχω μεταστατικούς καρκίνους. Αυτά δεν τα κάναμε. Ακόμα είμαστε στην συμπτωματική αντιμετώπιση. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Με ασπιρίνες όμως δεν καταπολεμούνται επιδημίες. Πόσο? Με ασπιρίνες λέω δεν καταπολεμούνται. Όχι, βεβαίως, όχι. Πέφτει ο πυρετός, αλλά το μικρόβιο δρά. Ακριβώς. Αλλά όμως το μικρόβιο ποιο είναι?
πώς θα κάνουμε τη διάγνωση, ποια συμπτώματα συνθέτουν τη βαριά αυτή κλινική εικόνα, ποιοι είναι ή ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι εξ ημών έχουμε οδηγήσει στον τόπο στην εξαθλίωση. Άρα πρέπει να δούμε και αυτά. Μη στεκόμαστε έτσι μονόπλευρα απέναντι σε ένα τερατούργημα που λέγεται Χρυσή Αυγή. Πιστεύετε, κύριε Σούρλα, ότι η αναφορά για τα δύο άκρα ήταν άκερη? Κοιτάξτε, για το Βλάτη, για το ΣΥΡΙΖΑ και για το Χρυσή Αυγή. Για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή και τις δηλώσεις του κυρίου Λαζαρίδη. Δεν θα σχολιάσω το. Δεν μου αρέσει τώρα να σχολιάσω τον κύριο Λαζαρίδη. Εγώ θα πω τη δική μου άποψη. Ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί παρά να είναι δημοκρατικό κόμμα. Αν δεν είναι δημοκρατικό κόμμα. Γιατί δεν μιλήσαμε μόνο για τα δύο άκρα. Δεν μιλήσανε μόνο για τα δύο άκρα, αλλά μιλήσανε και για το συνταγματικό τόξο. Δηλαδή ότι είναι εκτός συνταγματικού τόξου. Δεν νομίζω. Αν δεχτούμε αυτή την άποψη, τότε πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως και στη δική μου παράταξη και στο ΣΥΡΙΖΑ και αλλού, μεμονωμένες περιπτώσεις, φωνές, ενέργειες, οι οποίες δεν συνάδουν με τη συνταγματική νομιμότητα γενικότερα. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας δίνει, να γενικεύουμε τους χαρακτηρισμούς αυτούς. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αλλά όμως εγώ το θεωρώ. Ναι, με συγχωρείτε. Αλλά όμως το να επισημαίνουμε, κοιτάξτε, να επισημαίνουμε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ίσως είναι επιβεβλημένο. Ότι υπάρχουν περιπτώσεις μεμονωμένες ακραίων συμπεριφορών, σκέψεων και εγκληματικών δραστηριοτήτων, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να το αναφέρουμε αυτό. Ναι, ήταν μια ακραία δήλωση, νομίζω, και ατυχής. Ίσως και να έγινε για λόγους επικοινωνιακούς, είναι και πολιτικοί λόγοι, εν πάση περιπτώσει ο καθένας. Δεν είναι και πάντα αρνητικές οι αυτές οι αναφορές. Ναι, ναι. Οπότε και η ευκαιρία να ξαναδούμε μερικά πράγματα. Και εγώ να ακούω λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ ότι αντιδρά, ότι είναι κατά της βίας, κατά της παρανομίας, κατά όλων αυτό, και αυτό εμένα με ικανοποιεί. Είδα δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να ευαισθητοποιείται πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά και να παίρνει κάποιες θέσεις που είναι επιβεβλημένες για τη σημερινή πραγματικότητα. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Και δεν νομίζω ότι πρέπει, επειδή καταρχήν δεν εκφράζει ο Σούρλας ή ο Λαζαρίδης στην άποψη του κόμματος. Εμείς είμαστε μονάδες. Είμαστε ένας από τα πολλά, από τα εκατομμύρια. Και δεν βρίσκω το λόγο γιατί πρέπει να δημοσιογραφικά ή πολιτικά να σκεφτόμαστε κάθε μέρα να αναγάγουμε αυτές τις δηλώσεις σαν κορυφαία ζητήματα. Δεν νομίζω. Είσαστε ένας μετριοπαθής, με συγχωρήσει, ναι, ναι, Κωνσταντίνο. Είσαστε ένας μετριοπαθής πολιτικός, αλλά νομίζω ότι η θέση που έχει και που τον έχει κατατάξει ο τύπος, αλλά και η επιλογή που έχει κάνει να τον έχει σύμβουλο δίπλα το Πρωθυπουργός, έπαιξε βαρύνουσα σημασία σε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν την έχει πάρει πίσω, απλώς την έχει ανασκευάσει κάπως. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός για να τον έχει σύμβουλο προφανώς να γνωρίζει κάποια προσόντα. Ακριβώς, δεν τα αφισβητούμε εμείς τα προσόντα που έχει. Και άλλωστε είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη μόρφωση και πολύ μεγάλη επιστημονική κατάπτυση και πολιτική παιδεία, θα έλεγα. Δεν πρέπει να σταθούμε να ακούγονται κάποιες φωνές. Αλλά όμως την γραμμή και την κατεύθυνση τη χαράσει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις που έκανε προχθές. Ναι. Ναι, νομίζω ναι. Μάλιστα. Άρα να μην σταματήσουμε όλοι. Να δούμε τελικά πώς μπορούμε να βελτιώσουμε. Επομένως, πιστεύετε, κύριε Σούρλα, ότι πρέπει να εντοπίσουμε ή μάλλον, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά να ερευνήσουμε το θέμα ποιοι και γιατί μπήκε η Χρυσή Αυγή στο ελληνικό κοινοβούλιο? Να ρωτήσουμε τους ψηφοφόρους. Τους λόγους δηλαδή, όπως προαναφέρατε. Τους ψηφοφόρους της Αυγής, όπως ρωτάω εγώ στην δική μου περιπέτεια. Σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί. Δεν είναι οπαδοί της Χρυσής Αυγής, είναι ψηφοφόροι ή ήταν, μπορεί να μην είναι τώρα. Να τους ρωτήσουμε τι είναι αυτό που τους έκανε και πήγα στη Χρυσή Αυγή. Γιατί πήγα, τρελαθήκαν όλοι 500.000, είναι φασίστες, δεν μας χωράει η Ελλάδα. Όχι, προς Θεού, δεν νομίζω. Δεν γλιτώνουμε, αλλά
Όμως δεν έχουμε φέτο το κουράγιο και τη δύναμη να θέσουμε επιτάπητο στο θέμα αυτό και να κουμπίσουμε κάποια πράγματα που είναι πληγές, που προφανώς φύγουν συμφέροντα, φύγουν κάποιους που έπαιξαν ρόλο ηγετικό στην Ελλάδα και σταματάμε εκεί. Δεν το θίξαμε. Γιατί δεν γίνεται μια κουβέντα γιατί ψήφισαν τόσες χιλιάδες την Χρυσή Αυγή. Να τα κατατάξουμε, να τα διαρχίσουμε. Και κάποια αυτά να τα διορθώσουμε. Και πρέπει να τα διορθώσουμε. Μάλιστα. Κύριε Σούρλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι η Τρόικα, για να φύγουμε λίγο από το θέμα αυτό, έχει ζητήσει συνάντηση μαζί σας. Έχει ζητήσει συνάντηση μαζί σας, καθώς είστε ο υπεύθυνος Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, βεβαίως. Εγώ έχω μια στενή συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή. Η γραμματεία που έχω την τιμή να προείσταμε με τους συνεργάτες μου, κάναμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς, το λέμε Διαφάνεια. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί από τους συναρμόνιους υπουργούς και έγινε αποδεκτό και από την Τρόικα. Γιατί ένα μέρος αυτού είναι μνημονιακή υποχρέωση. Θα είναι και πάλι στο Υπουργείο αύριο, θα βρεθούμε το μεσημέρι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση αυτών των. Μάλλον στην κλήρωση των υποχρεώσεων που έχουμε, την μνημονιακή κατά της διαφθοράς, και μπορώ να σας πω ότι μας βοηθάνε πάρα πολύ στην προσπάθεια αυτή. Και θα συνεχίσουμε. Κάποια συγκεκριμένα θέματα που θα θέσετε στην κουβέντα για το λαθρεμπόριο, για την φοροδιαφυγή? Εντάξτε, το δικό μας το. Υπάρχει και κάποια εξέλιξη σε όλα αυτά τα θέματα? Βεβαίως. Η γραμματεία η δική μου έχει πραγματοποιήσει μελέτες για πάρα πολύ σοβαρά θέματα και εντός και εκτός του κοινοβουλίου, της έδωσης κοινοβουλίου, όπως τα θέματα των offshore εταιριών, των τριγωνικών συναλλαγών, αυτό το έλεγα ατόπιμα οικονομικό έγκλημα για μένα, το να υπάρχει δυνατότητα τριγωνικών συναλλαγών. Αυτό θέλει βέβαια λίγο χρόνο να το εξηγήσουμε. Τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια, το λαθρεμπόριο, το πάσχης λαθρεμπόριο, είναι φάκελοι που έχουμε ανοίξει. Βρισκόμαστε σε μια συνεχή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Και τώρα προχωράμε σε μια σειρά από συναντήσεις με τοπική αυτοδιοίκηση, με θέμα, όπως θα γίνει μεθαύριο στο Πειραιά την Πέμπτη, με θέμα διαφάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, είναι διαπιστωμένο και παραδεκτό γενικώς ότι η διαφθορά, η διαπλοκή οδήγησε την πατρίδα μας στην χρεοκοπία και στην εθνική ταπείνωση. Και έχουμε υποχρέωση να την ανατάξουμε αυτή την βαριά κατάσταση, αρκεί ο καθένας από εμάς να κάνει αυτό που πρέπει. Και ξέρουμε, κύριε Τσάκωνα, ακριβώς τι πρέπει να κάνει ο καθένας μας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Και ας μην αναζητούμε και αποδίδουμε ευθύνη στους άλλους. Πρώτα τον εαυτό μας να κρίνουμε, τη συμπεριφορά μας να προσδιορίσουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Διότι από την μελέτη που κάνουμε εδώ στη Γραμματεία και πλέον εγώ σαν σύμβουλος του Πρωθυπουργού του τότε Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι έχουν εξασθενήσει δύο πράγματα. Αυτό που λέγεται εθνική συνείδηση και αυτό που λέγεται κοινωνικός έλεγχος. Χάσαμε την τσίπα μας. Αυτό, απλές κουβέντες. Μάλιστα. Επομένως, έχει προγραμματιστεί το ραντεβού, κύριε Σούρλα. Και δεν μας ενδιαφέρει ο κοινωνικός έλεγχος. Δηλαδή, θα πω μια πολύ πράσινη λαϊκή, έτσι, γαϊδουρινό πρόσωπο χαριτωμένη ζωή. Να τους φτύνεις και να λένε μερικοί ψιλοβρέχοι. Αυτή είναι η αθλειότητα που υπάρχει σήμερα στον τόπο μας. Επομένως, το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα. Θα είναι αύριο συνάντηση εδώ στο Υπουργείο μαζί με τους νομικούς μας για να δούμε, γιατί ξέρετε, η Ελλάδα έχει μπει σε επιτήρηση από την ΚΡΕΚΟ, από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας έχουν αποδώσει τεράστιες ευθύνες για παραλήψεις πάνω σε θέματα νομοθετικά, κανονιστικά και άλλα, σε θέματα διαφθοράς, θέματα διαφάνειας. Και έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να τα αποκριθούμε σε αυτές. Δεν είναι πλέον της Τρόικα αυτά, είναι του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έτσι. Και πρέπει να ικανοποιήσουμε αυτές τις απαιτήσεις, τις συστάσεις, για να βγούμε από την επιτήρηση. Και μάλιστα εν όψη και της ανάληψης της Προεδρίας,
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό θα συζητήσουμε με τους εκπροσώπους αύριο εδώ στην Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα. Κύριε Σούρλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Και εσείς.